Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Χαρά, ευτυχία, υγεία σε εσάς, στους γονείς σας, στην οικογένειά σας. Στις μάμες σας. Θα φύγαμε μόνο μου σπίτι. Ρε μέσα σε κλέφτες. Τι λάδεις γε μου. Ναι ρε μέσα σε δυο κλέφτες και άκουσα που μαλώναν και μάλιστα ο ένας δεν ξέρει τι θα κάνει άλλο που την απερπισία του. Κλέφτες. Τι μεν έχει βασιλίδες. Εν έπιαμε μία φορά έναν τόπο και να μην κατεβούμε να ουσάσεις. Εφρόσα, εσύ πάμε μην λέξει. Τηλεφώνα τους μητσούς, να στραφούν, να σε βοηθήσουν. Γιατί με τίποτε παραβόρε, Φρόσα. Έχεις και ο πόντας για ρίχτερε και κρατούν τον Γιώργο Νομήρο. Για όνομα του Θεού, πιάστε τηλεφώνα την αστυνομία τώρα. Ξέρετε, καμιά φορά νομίζουμε πως αν ζούσαμε μια άλλη ζωή που τούτη που ζούμε, ότι ήταν να είμαστε ευτυχισμένοι. Ενούλα μέσα στο μυαλό μας όμως. Ο Θεός, η μοίρα, το σύμπαν, όπως θέλετε πέτε τα, ξέρουν τι κάνουν. Είμαστε ακριβώς δαμέ που πρέπει να είμαστε, Φροσάκι μου. Ζούμε τούτο που πρέπει να ζούμε. Το θέμα είναι να εκτιμήσουμε τη ζωή του την που έχουμε και να ψάξουμε να βρούμε τη χαρά και την ευτυχία σε τούτα που έχουμε. Και αν στη ζωή μας έχουμε υγεία και αγάπη, τότε είμαστε τυχεροί. Πολλά τυχεροί. Μα πάρα πολλά τυχεροί. Της μάνας η καρκιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω τσογιώνει έτσι. Θώρα το τσιντο γιούδι μου που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματα της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματα της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια ένι, αλλά εμιά πελό σου σου, μια πελό απομένη. Και αν ήρευμαν το πλοίο. Που γεννήτηρες μωρό μου, έχει δικό του ρεύμα. Είπα και εγώ, είναι δυνατόν να έχει έτσι μακρύ σύρμα η αρχή ηλεκτρισμού. Και αγάπη μου, οι πρίζες τους είναι όπως τις δικές μας, όπως τις που έχουμε σπίτι μας. Απλά μου σε παρακαλώ, σας του να φεύγουμε. Αλλά ωραία αγάπη μου, δεν είναι να φύγει το ξενοδοχείο που γιάμι. Ναι ρε μωρό μου, δεν θα φύγει που γιάμι το ξενοδοχείο, αλλά το πάρτι της μέρη αν θα τελειώσω στο να πάμε. Αγάπη μου, είμαι καλά ντυμένη για πάρτι υπουργού. Ναι αγάπη μου, ναι, ναι. Αγάπη μου, ξέρεις το ότι ο παπάκης της Μυριάν ήταν υπουργός, ναι. Τώρα πουλήσαν τον κρίμα. Έτσι είμαι σίγουρη. Ότι τώρα το εσκέφτηκα ρε αγάπη μου, δεν ερώτησα την κυρία στην πεθερά μας να μου πει τι φορούμε στα πάρτις απολυμένων υπουργών. Μωρό μου. Ήμουν 5 ώρες μέσα στο μηχανοστάσιο να σάσω την ευλοημένη τη θέρμαση. Ευκήκα, έφα, ελούθηκα, ήπια καφέ, εσάστηκα και εσύ ακόμα! Καλά. Άντε, αγαπή. Ρε βράζει, ρε θράση που είναι, μπράβο! Υπήρχε περίπτωση να αγγίξουν τις ακίνες της θέρμασης τούτα τα μαγικά δάχτυλα και να με δουλέψει. Ορισόλες νομίζω πως είναι πως τα ραβδάκια της Νεράιδας. Τίκι τίκι λον, τίκ λον, τίκ λον. Χρυσόστομε, εσύ 2 μέρες φάμε τη ζωή μας πας στη θέρμαση, ρε κουμπάρε. Να είστε καλά, κοπελιά. Πάντως έφαμε είναι πάνω μου. Άντε ρε. Εμποζή. Εμποζή ρε. Πρέπει να κάνουμε έναν ντους πρώτα. Βρωμό που πάρουμε σε κάτω μηχανοστάσια. Χρυσοστόμε, ευχαριστούμε ρε κουμπάρε για την πρόσκληση, αλλά από όσο ξέρεις εγώ είμαι μαζί με την κούλα Μαϊλά και θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο ρε κουμπάρε. Ενώ και για θα πω πως. Ρε μα πεντάνετε ρε. Ρε μα πάμε πως είναι άλλο να κάτσουν να ξέρω τα χώρα που έγιναν να ζηβανία ρε. Ανθρωπινά.
Γιώργο, ένα συνεχιστεί για πολύ ώρα τούτη η κατάσταση. Ωραία, μωρό μου, περίμενε να μας πει για τους μπαμπουίνους τώρα. Οκ, πάλι καλά που θα θεωρούμε μόνο ουρακοτάγκους. Χιμπαντζίδες, εσύ διαφορά. Γιώργο, εάν δεν σηκωστεί σε 5 λεπτά να σας στείς για να πάμε έξω, θα πάω μόνη μου με τη Λούση. Άντε, φιλενάδα, σήκω να πάμε μόνες μας, τι τον παρακαλείς. Πού να πάμε, ρε μωρό μου τώρα. Δεν ήξερα, ρε γιο μου, κάπου έξω, για ποτό, για φάει, για κούπες. Δεν σου κούπες έτσι ώρα. Γεια μου! Γιώργο! Ρε μωρό μου, βαρκούμε να βγούμε, μια χαρά είμαστε εδώ μες στο σπίτι μας. Έλα σου πω, αν θέλεις ποτό, γιατί να νιούμε κανένα κρασάκι. Δεν θέλω να θωρώ ντοκιμαντέρ. Ωραία. Τι θέλετε να κάνουμε. Α, θέλετε να παίξουμε κανένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Να φέρω το σκάνιο μου. Και αν είσαι με τζινιός, να βρούμε στους γείτονες να φέρνουμε ένα αεροβόλα. Γιώργο, θέλω να πάω κάπου έξω να δω κόσμο. Φιλενάδα, σήκω να πούμε μόνες μας, είπα σου. Κι άσε θα με πας στον καραβέ με τους ουρακοτάγκους. Χιμπατζίδες, και δείτε έτσι κανένα ντοκιμαντέρ επιτέλους να μάθετε τι γίνεται στον εξωκόσμο. Δεν θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται στον εξωκόσμο. Δεν μας κοφτεί, ρε. Με που τους χιμπατζίδες, με που τους τρουθοκάμιλους, με που τους κροκόδιλους. Α, τώρα τελευταία ούτε εμένα με κοφτεί που τους κροκόδιλους. Ξέρεις, δεν με ξητάρουν πλέον. Γιώργο, σε παρακαλώ, πλείς, πάμε έξω. Έλα, μαμά μου. Ω, είμαστε σπίτι. Α, καλά, να ετοιμαστούμε και ερχόμαστε. Δηλαδή τώρα να πάμε σπίτι της μαμάς σου. Ρε μωρό μου, περιπέζεις με. Τόση ώρα μουρμουρούσες ότι θέλεις να βγούμε έξω. Εδώ που να βγούμε. Κι όπου να πάμε θα είσαι ο κόσμος, θα είσαι ο ποτό. Έλος μαζί σου, αλήθεια. Να συνεχιστεί πολύ καιρόν τούτη η κατάσταση. Ποια κατάσταση. Δεν κορυγόμε τον επιτάθειον έσω μας, αλλιά Παρασκευή. Θεία, να χαρείς. Δεν αισθάνομαι καλά. Εσύ που να έρθεις μαζί μου. Πού θα πας. Να πάμε στην Τία να παίξουμε καμιά μπύρη. Πού και σπού εγώ να πάω στη φίλη σου την Τία. Είναι φίλη μου η Τία. Είναι κουμέρα μου, μυρώ το εκεί και όποιο θέλω παίρνω εσύ. Ναι, τέλος πάντων, κουμέρα σου. Δεν έχω διάθεση. Να πούμε ντουσάκι για ένα εμποτούι. Όχι. Να πιάμε την κούλα του κούλι. Να πάμε για μπραντς. Το μπραντς σερβίρεται το πρωί. Τσαμε που να πάμε, να μείνω μένως το πρωί, να φάμε και μπραντς. Θεία, να χαρείς. Να πιάμε τη φρόσον καλό, να πάμε ποτσί για λίγη κουβεντού. Όχι, αν πάω εκεί θα εκνευριστώ. Οκ, πάω να της τηλεφωνήσω. Θεία! Εντάξει ρε μωρέ μου, πώς έκαμε κι εσύ έτσι. Φτυχώς δηλαδή που έπια τη μέρη αν τηλέφωνο να μου δώκει οδηγίες. Καλό ρε μωρό μου, έκανα και εγώ ένα λάθος, εντάξει. Στην ώρα όμως και στη μέρα δεν έκανα λάθος. Άλλο και εγώ έχουμε έτσι ξενοδοχείο μες στην Κύπρο και δεν το ξέρω. Καλό ρε μωρό μου, που πώς δεν έπρεπε να ξέρω εγώ δηλαδή ότι το πάρτι ήταν σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. Ριάξ. Άκου Μεγάλη Βρετανία. Θέλεις να ξέρεις, τώρα που το σκέφτομαι κανονικά η Μεγάλη Βρετανία έπρεπε να είναι στην Αγγλία και όχι στην Αθήνα, γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι πόλη της Αγγλίας. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους μας. Επί έναν λόνας χρόνος. Ήταν ως πάντα χρόνια δηλαδή, α. Είναι αλήθεια, ρε παπά. Περνούμε, αλλάσσουμε, μεγαλώνουμε. Εγώ ξέρεις, σκέφτομαι πολλές φορές. Αν δεν ήμασταν τούτοι που είμαστε τώρα, τι θα ήμασταν, τι ζωές θα είχαμε. Θα ήσουν πάντα ένας αρνητικός σκορπιός, τίποτε θα άλλαζε. Θα ελαλήν και ο Σάκης. Άντε, μην αρκέψε τώρα εσείς. Άντε. Τι εννοείς, άντρο μου. Επειδή στη φιλοσοφία του βουδισμού υπάρχουν οι έννοιες του κάρματος και των συνεπειών. Δηλαδή ότι τίποτε στη ζωή δεν είναι προδιαγεγραμμένο, αλλά εμείς ορίζουμε τη ζωή μας βάσει των αποφάσεων και των πράξεων μας. Δεν μας κόφτει χρυσή μου την αλλιοπαχή στο κέρι. Εμείς ζούμε με τα διδάγματα της Αγίας Γραφής. Και όμως, φανταστήκατε να είμασταν κάτι άλλο. Δηλαδή εσύ, αγάπη. Εγώ τι. Εσύ, αν δεν ήσουν μαζί μου, αν δεν ήσουν αισθητικό. Μα είμαι ακόμα τουλάχιστον. Όχι ρε μωρό μου, συγκεντρώθω. Ενώ αν δεν σπούδαζες αισθητικός, τι φαντάζεσαι τη ζωή σου να είσαι. Αφού ξέρεις ρε μωράκι μου. Όχι σαβούλα, δεν ξέρουμε κανένας γιατί θέλεις να γίνεις ηθοποιός, τραγουδίστρια, αεροσυνοδός, ζωγράφος, βιολίστρια, παραγωγός φυσικού αερίου.
εξεχάσατε το πιο σημαντικό. Τι ήθελα να γίνω εγώ, αλλά δεν γίνηκα γιατί για να κετσώ τα γέματα. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Παρακαλώ. Ναι, Γιώργο. Άντε πάλι. Γιώργο μου, δεν μπορώ να σε εξετάσω σήμερα. Είχα ένα πολλά δύσκολο χειρουργείο σήμερα το πρωί και εξουθενώθηκα. Και να σου πω να καταλάβεις εσύ που ιατρικές ορολογίες. Αορτοστεφανία, παράκαψη και αντικατάσταση βαλβίδων καρδίας. Εγκατάλαβες. Άντε, γεια. Αλήθεια! Ναι, πάντα ήθελα να γίνω γιατρός. Καρδιοχειρούργος! Ναι, γιατί? Δική μου η ζωή και ό,τι θέλω είναι να γίνω εγώ, εντάξει! Άντε ρε Γιώργο και σου, ας το μωρό να γίνει ό,τι θέλει, με το πιέζεις τώρα. Ναι ρε Σάβια μου, αλλά συμφωνείς ότι είναι λίγο παρατραβηγμένο. Εγώ αν ήμουν γιατρός θα ήμουν χειρούργος και αν ήμουν χειρούργος θα ήμουν καρδιοχειρούργος για να επιδιορθώνω τις καρδιές των ανθρώπων. Και εγώ τι θα ήμουν δηλαδή? Τι έγινε μπάλα Γιώργο? Έπαιζα από τις καλοσιάς σαν έκαμνα καρούπια. Για να δούμε. Καρκαλιούμε. Πάμε μποτζί, να σε εξετάσω. Τι, καλούψεις? Ναι, αφού εγώ θα ήμουν η μορφωμένη της οικογένειάς μας. Καλούψεις! Ναι ρε Γιώργο, δεν μπορείς να δει ο καλούψεις, ξέρεις έτσι. Καλούψεις! Ναι, καλούψεις! Ξέρεις πως θα ρέλει να κάνουν οι καλούψεις, παιδού ρε. Καλούψεις! Σιωπή, μπρο! Δεν έχεις τίποτα, Γιώργο. Είναι τέλος, δεν έχω τίποτα, αφού πέσα από 1,5 μέτρο σκάλος, αλλάλος. Την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζες πως έπαθες εξάρθρωση νόμου επειδή γέμονες μια τσακκύλο μηχανή. Πριν 3 εβδομάδες νόμιζες πως ήταν να πεθάνεις επειδή επάτησες κατά λάθος το μυστήρι ενός συναδελφού σου και κάναμε σου τέτανο. Τώρα τούτο, Γιώργο. Εσέ παρακαλώ, Γιώργο, εσέ παρακαλώ. Γιώργο μου, πρέπει να πάεις σε έναν εσπερινό γυμνάσιο. Να πάρεις το απολυτήριο σου, αγάπη μου. Και να προσπαθήσεις να βρεις μια καλύτερη δουλειά. Παρέτα με, δεν μπορώ, δύσκολο. Θα σε βοηθήσω εγώ, Γιώργο μου. Θα έρχομαι στο σπίτι και θα κάνουμε μαζί τα μαθήματα σου. Εντάξει. Και μάθα και λίγα αγγλικά, θα σου χρειαστούν. Πού να μου χρειαστούν τα αγγλικά από αυτές τις οικοδόμες? Γιώργο μου, δεν θέλω να υποτιμήσω, αγάπη μου, τούτον που κάνεις, αλλά πρέπει να πάρεις και ένα πτυχίο. Δηλαδή, μόνο με το απολυτήριο του δημοτικού, τι θα κάνεις, αγάπη μου, με τη ζωή σου, τι θα κάνεις? Τι! Δηλαδή, αν δεν σπούδασες εσύ εκεί 200 χρόνια, θα ήσουν καρδιοχειρούργος? Κι έχω καλούψεις με απολυτήριο δημοτικού! Ναι, και σταμάτα να με διακόπτεις! Κι εγώ? Εσύ τι, μωράκι μου! Δεν να υπήρχα. Άις με εμένα. Δες να μπουν να κάνει με τη ζωή σου. Που σε βαγόμενοι ούλην τώρα με στούν τα χειρουργεία. Ούτε για καφέ είναι στο μόρτ και όνεν μπορείς να πάεις. Μα εγώ δεν θέλω να αλλάξω κάτι με τη ζωή μου. Εγώ με μια χαρά. Μάνα μου, δεν θέλεις να κάνεις οικογένεια. Δεν θέλεις να γνωρίσεις κανέναν καλό παιδί? Όχι, ούτε και να το σκέφτεσαι, Γιώργο. Γιώργο μου, η οικογένεια, ξέρεις, έχει δεσμεύσεις και εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές. Εγώ αφοσιώθηκα στην επιστήμη μου! Μην τα λες να μείνεις μια ζωή μανησί σου. Βεβαίως και θα μείνω μια ζωή μανησί μου. Με οικογένεια θέλω, με μωρά θέλω, με καλά παιδιά θέλω. I follow my career. Α? Έχω την καριέρα μου.
Άντε, Γιώργο μου, ενώ ώρα σου να φύγεις, γιατί έχω ξανά χειρουργείο. Ένα λεπτό. Δηλαδή, αν είσαι ο γιατρός, δεν θες μαζί μου. Ναι. Τσάκα να βάλει τις παλιωγίδες σας, δεν ξαναπάω στο πιχαλωστό, δεν λαλώ σας το. Περίμενε, Σάκη, περίμενε. Δηλαδή, ενάλλασες το πράγμα που έχουμε για κάτι άλλο. Όχι, μωράκι μου, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη εγώ μαζί σου. Δεν θα σε άλλασα με τίποτε στον κόσμο. Δεν θέλω άλλη ζωή που τούτη που έχω. Μάνα μου ρε, λέμε για όνειρα. Κι εγώ, αν ακολουθήσω το μεγάλο μου όνειρο, δεν θα έκανα τα οικογένεια και θα αφοσιωνόμουν στην καριέρα μου. Κρίμα ρε Σάκη μου που ανακολούθησες το όνειρο σου. Ξέρω γιατί το λέει στον αρνητικό σκορπιέ, όμως μάζεψε το κεντρί σου. Εγώ, αγάπη μου, αν ακολουθούσα το όνειρό μου, θα γινόμουν μεγάλος και τρανός και δεν θα σε ήξερα, δεν θα σε βλέπω ότι ζωγραφιστώ. Αχ, σύμπαν, Θεέ Απόλλωνα, προστάτη των τέχνων, πόσο ταλέντο μου έδωσετε, πόσο, δεν αντέχω άλλο. Σάκης Designs, by Σάκης. Λέγετε παρακαλώ. Wow! Πάντα ήθελες να γίνεις σχεδιαστής μόδας. Ναι, ήταν μια από τις τρεις επιλογές μου. Μαθηματικός, υδραυλικός ή σχεδιαστής μόδας. Μάλιστα. Και γιατί μας περιγράφεις τη ζωή σου ως σχεδιαστής μόδας και όχι ως μαθηματικός. Hello! Εγκλειστά τα σχολεία, είναι πρωτοχρονιά. Πού ήθελες να βρει παραγωγή ανοιχτό σχολείο να κάνουμε γύρισμα. Αγάπη μου, μιλούμε για το Fashion Week του Παρισιού. Η επίδειξη θα κλείσει με εμένα πάνω σε ένα μαύρο άλογο και θα φοράω έναν άσπρο μανδύαν ο οποίος θα ανεμίζει πάνω στο κόκκινο catwalk. Ναι. Τι εννοείς, για να πάρουμε την επιχορήγηση από τις πολιτιστικές πρέπει να αντικαταστήσουμε το άλογο με έναν κυπριακό γαϊδούρι. Καλημέρα. Μπορώ να περάσω. Welcome, περάστε στο Sakis Designs by Sakis. Εύη Μελά, χρειάζομαι ένα φόρεμα για έναν καλά. Έλα κοντά, αγάπη μου. Έλα. Let me touch you. Ναι, είμαι έτοιμος, ναι. Ένα βαθύ ανοιχτό ντεκολτέ, ναι. Βελούδο. Κόκκινο της φωτιάς και... Ναι, βάτες. Βάτες θα σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Είναι μας, ναι, βάτες. Μελλοντική μου αγαπημένη μου αγάπη, μόλις έχω φτιάξει ένα υπέροχο φόρεμα για εσένα. Σε 18 μέρες να έρθεις για πρόβα. Ξέρετε, το επίγομαι. Αγάπη μου, δεν είμαι μηχανή που βγάζει ρούχα, δεν είναι Ινδονησία εδώ. Καλά, δεν έχετε κάτι έτοιμο να μου προτείνετε. Να σας προτείνω κάτι έτοιμο, ναι. Περάστε. Περάστε, αγάπη μου. Γιατί εμένα? Ξιντούλα μου, βλέπεις κάποιον άλλον εδώ που θα μπορούσε να έρθει να ραφτεί στο ατελιέ Sakis Designs by Sakis? Η φρόσο? Η ευρυβολικός άνθρωπος, ό,τι ευρυφορεί. Μα πόσο σου πάει? Δεν ξέρω. Αγάπη μου, δεν ρώτησα. Είπα, πόσο σου πάει? Να βάλουμε και ένα φτερούδι, είναι έτσι εδώ, υπέροχα και... Άνοιξε το χέρι. Και άνοιξε την παλάμη. Α, και ένα γάντιν έτσι να έρχεται από εδώ και να τελειώνει εδώ θα σου πηγαίνει πάρα ναι, πολύ. Δεν μου αρέσουν τα γάντια. Αρέσκουμε εμένα. Αγάπη μου, όλον αυτό είναι δική μου δημιουργία, όπως επίσης και επιλογή των αξεσουάρ που θα το συνοδεύσουν. Νομίζω ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό το φόρεμα. Μπορείς. Προσπαθώ, αλλά δεν. Τι εννοείς δεν? Α? Δεν μου αρέσει. Νομίζω θα πάω να αγοράσω κάτι πιο απλό. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Διαφωνώ πλήρως. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ου, αφού είσαι ιδιότροπη, κόρη, τώρα είναι να σε μάθουμε. Δεν είμαι ιδιότροπη. Είμαι εκλεκτική. Εκλεκτική είμαι εγώ, που είμαι πάντα ντυμένη στην τρίχα. Τι ακριβώς είσαι, Κάρολ μου? Αγάπη, είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Ατέλα. Εξαιρετικό! Εγώ νομίζω ότι τον το φουστάν είναι μου πάει. Μοντιά, εγώ σχεδίασα το. Επέλεξα το ειδικά για σένα και εσύ έχεις το θράσος να μου λες πως δεν σου πάει. Βεβαίως και σου πάει. Εγώ είπα σου 100 φορές ότι θέλω τον...
να είμαι πιο σεξικό. Σεξικό? Ναι. Να αναδεικνύει την κορμοστασιά μου. Αγάπη μου, αυτό το φόρεμα είναι ένα ποίημα. Μέσα από τους στίχους ενός ποίηματος αναδεικνύει την προσωπικότητά σου. Και αυτά είναι αρκετά για να θεωρηθεί σεξι μια γυναίκα στην ηλικία σου. Γιατί, να πω η ηλικία μου. Ας μην το σχολιάσω. Αν το έκαμνες λίγο πιο στενό δαμέτσι να αναδεικνύει τις καμπύλες μου. Ήθεσαι το ατέλειο μου και να μου κάνεις υποδείξεις. Λοιπόν, ή το φορείς, βγαίνεις έξω και λάμπεις, ή αποχωρείς και μένεις στην αφάνεια. The choice is yours. Καλά, με ενευριάζεις. Εγώ λαλώ αν το ανοίαμε λίγο δαμέτσι. Μα γιατί όλες νομίζετε πως τα ξέρετε όλα και δεν ρωτάτε εμάς πως την ειδική και ξέρουμε καλύτερα. Άσε αντέχω. Θα πάω να ψουμνήσω από την γεροσύ. Να υποστηρίξω και τους χορκανούς μου και άντε, φκάρ μου τον τοπατσαούρι, έκανουν τα λάτσι μου άμεθα από το παλιό. Να μπω σειρά η γεροσύπ. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Σάκη μου, πάντα θα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θα είναι ιδιότροπες και ιδιάζουσες περιπτώσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Η κοινωνία μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ακούω τη φωνή σου και μάλλον έχεις χάσει τη λαλιά σου από τον ενθουσιασμό, Νέλα. Ξεδίπλωσε μου τη σκέψη σου. Αντρέπουμε. Περντάν. Αντρέπουμε να πάω στο γάμο, έτσι σχέδιο. Έτσι σχέδιο, τι εννοείς. Wow, είναι τέλειο, wow, είναι υπέροχο. Λοιπόν, δεν μου ξέρεις ένα wow, έλα τραπίδα πάνω μου από ενθουσιασμό. Είμαι όπως την αμαρτωλή Μιχαλίδα. Αμαρτωλή Μιχαλίδα, κοκκινομαλούσα με αγάπη, δεν καταλαβαίνω τι λες, τι εννοείς. Τούτον το φόρεμα που μου έραψες, δεν κάμνει για λόγου μου. Δεν σου αρέσει το χρώμα. Δεν μου αρέσει τίποτε. Αγάπη μου, αυτό το φόρεμα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσένα. Χωρίς να με ρωτήσεις. Μα τι να σε ρωτήσω, αγάπη μου, δεν χρειάζεται. Σε είδα, μιλήσαμε και δημιούργησα το απόλυτο. Ξέρεις, ο παπά Λούκας, άμα με δει έτσι μπορεί να θυμώσει. Ποιος? Εν μπορώ να μπω στην εκκλησία, έτσι είναι αμαρτία. Γιατί, ένα σβήσουν τα τζερκά. Εν να με θιώξει ο παπάς. Και στέλνω με τι μου τρέγω θα πάω να εξομολογηθώ. What are you talking about? Εν το θέλω. Εν να φωνάζει και ο Πανίκος. Ο Πανίκος, και ο Παπάλουκα, και ο Παπάλουκα, και ο Πανίκος. Λοιπόν, παρολίγον πολύ αγαπημένη μου αγάπη. Τούτον είναι το φόρεμα, δεν έχει άλλο. Εντάξει, Σάκη μου, έδωσες λάθος παραδείγματα. Ναι, καλό. Εγώ τι και να μου έραφκες ήταν να το φορήσω. Αγάπη μου, μαζί σου θα ήταν άλλο το πρόβλημα. Wow, είμαι τέλεια! Ναι, αγάπη μου, είσαι. Είσαι τέλεια. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι η πιο αγαπημένη μου αγάπη από όλες. Κάτσε. Πρέπει να πάω κολέγιο. Αγάπη μου, το κολέγιο δεν θα φύγει από εκεί που είναι. Θα σε περιμένει. Κάτσε. Ξέρεις, Σάκη μου, εγώ ήξερα το. Ήξερα το από την πρώτη μας συνάντηση ότι θα σχεδίαζες κάτι μοναδικό για μένα. Ναι, αγάπη μου, εμείς οι δύο επικοινωνούμε απόλυτα. Ξέρω το. Είμαι πολλά επικοινωνία και έχω ταλέντο στην επικοινωνία. Συμμερίζομαι την άποψη σου, χαίρομαι και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό το τέριασμα. Λοιπόν, ας πάμε όμως στο διατάφτα. Σάκη, ξαναείπα σου το. Δεν μπορώ να πάμε κάπου αλλού, να αρχίσω πολλά να πάω στο κολέγιο μου. Αγάπη μου, εννοώ να πάμε στο οικονομικό. Λοιπόν, επειδή σε συμπάθησα πολλά, μα πάρα πολλά, θα σου το αφήσω στρογγυλά 1000 ευρώ. Μα δηλαδή θέλεις 1000 ευρώ για το φόρεμα? Ναι, αγάπη μου, με την έκπτωση. Λοιπόν, θα τα δώσεις όλα μαζί ή τα θέλεις με 5 δόσεις? Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ο παπάκης μου εντύχει την μυστική την κάρτα που είσαι παλιά. Εγώ εντύχω τόσα λεφτά. Ενέχεις? Όχι. Αλλά, Σάκη μου, πολλά ωραίο το φόρεμα που μου σχεδιάσες. Μπράβο σου. Δηλαδή, εγώ έκατσα, σχεδίασα, δημιούργησα, έραψα. Ήρθες να κάνεις 3 πρόβες και δεν το θέλεις, τι θα το κάνω εγώ? Πουλά το. Αγάπη μου, δεν γίνονται τα πράγματα. Επανάγγελες, το πρέπει να το πάρεις. Συγγνώμη. Έχει ο μάστρης που έχω εγώ. Ένα στην Eurovision και ένα στα Balls. Και πίστεψε με, κύριε Σάκης της Δάνης Παϊσάκης. Εγώ στα μόλις που πάω, δεν βρέθηκε ποτέ κανένας να με αναγκάσει να αγοράσω το οτιδήποτε. Αγάπη μου, και με καταστήματα, δεν πιάσεις εσύ το ρούχο, θα το πιάσει κάποια άλλη. Τούτο λέμε, αν δεν αγοράσω εγώ το ρούχο που μου σχεδίασες, αυτόν το ωραίο τάτο φόρεμα, θα το αγοράσει κάποια άλλη.
Μα τι δεν καταλαβαίνεις, αγαπημένη μου αγάπη. Ναία μου, μόνο μου το σκέφτομαι να τρισάζω. Πρέπει να ευχαριστήσω το σύμπαν που δεν έγινε σχεδιαστής. Εμπελέσει γενέτζε. Αμαντάλα ρου ιού. Εκτός που η δική μου. Δοξάζω το όνομά σου, Άγιε. Έφρη, ποιος είναι ο Άγιος για τους Ιτραπλικούς? Ο Άγιος της Ζεκίας. Μα από Μαϊωάννου, του Ακέ. Αγιοποιήθηκε. Άι καλέ. Ο Άγιος της Ζεκίας είναι ο προστάτης των Ιτραπλικών. Επήρε νερό στα Ιεροσόλυμα. Anyway, thank you, Άγιε Αιζεκία μου. Αντρέγωλια, στην υγεία μας, άντε. Πάντως η αλήθεια είναι να ήθελα και εγώ να είχα μια άλλη ζωή. Να ήμουν κάτι άλλο. Αγάπη μου, εξαναείπα σου το. Ποτέ δεν είναι αργά να ακολουθήσεις τον όνειρά σου. Πέ μας, Τζορτζ. Τι δεν σε ικανοποιεί και θα ήθελες να είσαι κάτι άλλο που τούτον που είσαι τώρα? Καλημέρα, φάδερ. Πού είσαι, Ιόρκο? Πού είσαι, ρε? Νέα Νιόρκη. Αγία, μ' αρέσκει πολλά η Νέα Υόρκη, Ιόρκο. Αφού να ξαναπείες. Εδώ την πουλάει, καρέ. Καλημέρα, μαμά μου. Καλημέρα, Γιούδη μου. Μαμά, μόλις ήρθα από Νέα Νιόρκη και είμαι πάρα πολλά κουρασμένος. Γιατί, Ιόρκο, να μπω εσείς, πάει από το τζελάκ. Παθαίνω και εγώ να πω απιστούρι, Ιόρκο. Όχι, παπά, όχι, εξεπέρασα τα από τούτα. Έφερες μου το αρώμα μου που σου είπα. Ωχ, ξέχασα. Μην ανησυχείς όμως, μαμά μου. Αύριο ταξιδεύω για το πάει και να σου πω. Έσταση. Τι? Δεν δεχόμαι. Εντάξει, μαμά μου, μια επιθυμία που είχα από μικρός. Δεν θα το ξαναπώ, Γιώργο. Αν εσύ ήσουν πιλότος, εγώ δεν θα κοιμόμουν τις νύχτες. Εντάξει, μαμά μου, απλά... Τίποτε δεν ακούω. Άλλαξε όνειρο. Έφρυ, 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 έφρυ. It's in his imagination. Συμπεθεράδες. Cheers. Κότσα τις σκέψεις σου, ρυθμίσεις ούτες. Λουσί, σε παρακαλώ, εντάξει. Απλά η μάμα μου είχε πάντα μια φοβία με τα αεροπλάνα. Κατάλαβα. Δηλαδή εσύ δεν θα ήθελες να είσαι κάτι άλλο που τον που είσαι τώρα. Δεν θα ήθελες να ξέρεις τη ζωή θα ήθελα να έχω αντί τούτη που έχω. Πες μου να δούμε. Καλημέρα, μαμά μου. Καλά στο Γιούδη μου. Έφερε και τη γυναίκα σου μαζί σου. Αμέ με θέλεις, πες μου τον αφείο. Να πάει στο καλό. Ναι, αφείο όμως να πάρω το γιο σου μαζί μου και θα σου αρέσει. Απειλάς με! Ναι. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Οπότε βρεθείτε εσείς οι δύο τσακώνεστε. Τούτης να το πεις. Τούτης! Μα ποιάς νομίζεις ότι μιλάς καλέ? Σας παρακαλώ, σταματήστε ρε μαμά. Έχω πτήσει σε λίγο. Δεν μπορώ να πάω αναστατωμένος. Εμέν πες καλά. Να το πεις να μην πάει δουλειά. Κύριε Λέισο μαζί σου. Έγκανε που τον εκούρτισες. Και πει εμπιλότο και εγώ πέφτω τις νύχτες τσέντζι μου. Μένα μου βγάλει και γλώσσα. Ναι, να σου βγάλω και γλώσσα. Παναγιά μου έσπασες με ποιον, όπου την παραλογή αν κάνεις τι. Σταματήστε ρε αγάπη μου. Αντί να της πεις να σιωπήσει, ένα μου πεις ρε αγάπη μου. Το λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που έρχεσαι δαμέ. Διάλεξε τώρα, ή εμένα ή τη μάνα σου. Οχ. Οχ. Σκέφτεσαι έτσι εσύ γι' όνο που σκέφτομαι. Ναι. Ξέρεις κάτι, Τζορτζ, άφησε τα πράγματα όπως είναι. Μια χαρά είναι η ζωή μου. Μέσα σου πω εν τέλεια. Έχουν λέσει τόσο να που σαν μέρη πες κουβέντα ρε σου. Σκέφτομαι ρε κουμπάρε, σκέφτομαι. Εμένα αρέσει και η δουλειά μου, δεν θέλω να κάνω άλλη δουλειά. Εμένα η δουλειά μου είναι ανθρωπινή, αλλά εμένα ξέρετε με. Τι αρέσκεις να παίρνει και αέννεις κουβέντες. Όχι ρε κουμπάρε, εγώ δεν θέλω να με πίσω από ένα γραφείο, ούτε να έχω κάποιον να με διατάσει, αλλά... Αλλά άντα μωρέ κουλιαλιά. Να μείνουμε μεταξύ μας σου, ναι. Ναι, ρε, ξέρεις μας, μα δεν τ' αρέσει και μας να παίρνουμε και αφαιρνούμε κουέντες. Αν είχα μια άλλη ζωή από την που έχω, νομίζω θα ήθελα να είμαι με μια άλλη γυναίκα, πιο... Καλημέρα, my love. Καλημέρα, μωρό μου. Κρίστη, my love. Σκέφτομαι να αγοράσουμε πόντο εμπρίκι. Εμπρίκι, τι είναι αυτό? Είναι μπρικουίνολα που κάνεις τον καφέ, τον Κυπριακό. Για ποιον λόγο? Για να μου κάνεις καφέ. Εγώ να σου κάνω καφέ? Ναι, είναι εσύ που είσαι η γυναίκα του σπιτιού. Συγγνώμη, και επειδή είμαι η γυναίκα του σπιτιού, σημαίνει ότι πρέπει να κάνω καφέ του αντρός μου? Αφού θέλεις να αγοράσεις που τον το εμπρίκιν, όπως λες, αγοράσαι και καφέ να τον κάνεις μόνος σου. Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ. Έλα σου πω απόψε να αρκίσω να έρθω. Οκ. Τι, σε κοφτή. Τι θέλεις να κάνω? Καλά, αν είσαι ζηλεύκης καθόλου. Γιατί πότε ζήλεψα? Και είναι ενδιαφέρεσαι λίγο για μένα. Θα ζηλέψεις. Γιατί να το κάνω τούτο? Τούτο να μου πεις, κάνω όλα μια σκηνή ζηλοτυπίας.
Βρίσε με, φώναξε μου, κάνε με ένα βοηθό λίγο. Οχ, καταντάς πολλά ανυποφορώς όταν σε πιάνουν τις παλαιολιθικές σου απόψεις περί ζήλιας και χτυτικότητας. Όπου θέλεις πιάνε, ό,τι ώρα θέλεις έλα. Δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για μένα. Προχτές είπα σου να πάμε στα μπουζούκια, ένιρτες. Ήρθα η ώρα έξι, γιατί να περιμένεις να μου σεις την κεφαλή μου, εσέ τσιμάσου. Λαλό σου αγάπη μου πάνε πια καμιά κοντή φουστά από την πέτσενη, έμπαες. Λαλό σου αγάπη μου πάνε πάψε τα μαλλούθια σου ξαθά, έμπαες. Δεν ενδιαφέρεσαι τίποτα για μένα. Λοιπόν, άκου αγάπη μου. Εγώ είμαι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Δεν πρόκειται ποτέ μου να πάω στα μπουζούκια γιατί πολύ απλά δεν είναι τα ακούσματά μου. Ούτε πρόκειται να αγοράσω κοντή πέτσενη φούστανο όπως λες γιατί δεν είναι το στυλ μου. Ούτε πρόκειται να βάψω τα μαλλιά μου ξανθά, μόνο και μόνο για να κάνεις εσύ σοου. Αν σ' αρέσκει. Αν δεν σ' αρέσκει δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, αγάπη μου. Και λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ γιατί άρχισα. Α! Και τούτον το Christy My Love, κόψε το. Δεν βριάζει. Ω μοντιέ, ο Θεός να με μας το δείξει που λέει και φρόσο. Συγγνώμη, δηλαδή θα ήθελες να ήσουν μαζί μου. Εγκουλή, επαναφράβητσες που απρόξεξε πολλά καλά να σπαχτούμε. Ρε, και θέλω τη γυναίκα σου, αλλά νομίζω θα ήμουν ευτυχισμένος αν ήμουν με μια γυναίκα σαν τη γυναίκα σου. Και έχω μας κανένα σε ναι. Αν τη θέλεις, πιάστη. Ρε, μαμά. Είτε πω καλέ, αφού λέει ο άνθρωπος εσύ του αρέσκει. Αν τη θέλει, δώσ' τούτη. Όχι, τώρα που το σκέφτηκα, έτσι όπως το σκέφτηκα, θέλω να είμαι με άλλη γενέκα. Με άλλη γενέκα αρέσκει μου να μην διεκδίκα, να με περιμένει πίσω από την πόρτα με το Τιάννη να μ' αναρτήσω, να με βγάλει έξω από το σπίτι, να μ' κάνω καμιά ματσουζά. Ήταν να βαρεθώ με την Κριστίνα, εγώ την κουλά με λάβει, δεν αλλάζω με την κουλά με λάβει, κουλά με λάβει. Να είμαι ρε κουλούρα, ναι μαραζόν, έτσι μου κάνεις εσύ κουλάς, ξέρεις το, καμιά άλλη δεν θα σε ένα και του. Αν πει και πατσαρκάσει τον Νικούλα, να βρεθούμε λίγο έξω από την εντατική του νοσοκομείου. Εσύ ξυνισμένη με αγάπη, δεν θα μας πεις τίποτε. Είναι εσένα μου πρέπει. Τι να πω. Να πει κι εσύ. Ήταν όλες την ήθελες τη ζωή σου, όπως λαλούν τώρα ούλοι του τι δαμε. Εγώ δεν ξέρω, αλλά στα 50 άρχισα να πιστεύω ότι μόνο με τον έρωτα μπορείς να νιώσεις αληθινά ευτυχισμένος. Τι γίνεται εδώ? Τίποτε, απλώς ετοιμάζω κάτι ξεχωριστό για το πιο ξεχωριστό άτομο που έχω στη ζωή μου. Κακομαθαίνεις. Α, όχι κακομαθαίνω. Καλό μαθαίνω. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Παρακαλώ, καθίστε. Άρε, συμπετέρα. Και είναι αλήθεια που λέω ότι η ψυχή του ανθρώπου έγυρνα ποτέ. Να αλήθεια, Χρυσόστομε. Πίστεψέ με. Πάσα ρε, πω και μόνος του. Δώσ' σούτα ρε, δέσαι. Τι πιστεύω, έχασαν τώρα. Να κάτσω. Ναι, ναι, δεν κάτσω. Τι βία ρε, φάω τον το πράγμα ρε. Καλύτερα να φύγω. Όχι, όχι, κάτσα ρε, τον να δω πράγμα. Τι κάπου, να δεν πιάνετε μια φώσα διάγει. Δεν θα δεις άλλο. Τώρα που σε έχω δίπλα μου προτιμώ να σε κρατήσω μια αγκαλιά. Νιώθω τόση ηρεμία μες στην αγκαλιά σου. Κι εγώ. Μου φαίνεται απίστευτο ότι άφησες τον αγώνα που έβλεπες για χάρη μου. Αφού εσύ είσαι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Να πω ότι δεν μου αρέσει, είναι ψέματα. Θέλεις να φτιάξω popcorn να δούμε ταινία? Καλό. Είσαι τόσο καλός που ώρες-ώρες νομίζω ότι είσαι ψεύτικος. Πάω να φτιάξω popcorn. Φέρεις και δυο μπύρες να πιούμε μαζί. Ναι. Κυρία συμπεθυρά μας, είναι πολλά ρομαντική η ιστορία σου. Είναι ένα αγάπη μου. Ναι, αγαπούλα μου. Κυρία συμπεθυρά μας, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που ζεις τη ζωή που θα ήθελες να ζήσεις. Ξέρεις, καλή μου, ίσως και να μην μπορώ να τη ζήσω τελικά. Αυτό όμως που ξέρω σίγουρα είναι ότι η ζωή σε οδηγεί εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεσαι εξ αρχής. Ξέρει πότε χρειάζεται να μπει έναν τέλος και να ξεκινήσει μια καλύτερη αρχή. Mm. Εσύ, κυρία Καλομήρα μου. Εγώ τι. Εσύ είσαι ευχαριστημένη με τη ζωή σου. Θα ήθελες να ζεις κάτι άλλο. Κάνει, ρε γυναίκα, λαλό σου, κάνει, κάνει. Ακόμα μια φορά να αγαπή. Όχι, 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 ένα αντέχω άλλο, ένα αντέχω άλλο. Άντε, μάνα μου.
Ρε, κακαλήλαλο σου! Θα μου γλιτώσεις! Δεν μπορώ κάθε μέρα, έλα αντέχω κάθε μέρα, κάθε μέρα! Κυρία Καλομήρα. Καλομήρα! Να ψεύγουν. Παραγιά μου. Θεία μου, εσύ είσαι εντάξει με τη ζωή σου? Ή θα ήθελες να είσαι κάτι άλλο που γίνω που είσαι? Μια χαρά είμαι εγώ, κόρη. Είχα την τύχη να έρθω από το χωρκό μου με Τσάκο Ρούβα. Αν εμείνησκα στον τόπο μου, μπορεί και να ήμουν παντρεμένη με το ζόρι με έναν άνθρωπο που θα τον ήθελα και θα είχα την ατυχία να ζήσω όλη μου τη ζωή με κάποιον που τον αγαπώ. Ενώ ήρθα εδώ μέσα. Ανάγιωσα την ευαθία μου, πομπερίτου που την κόρη μου. Ανάγιωσα σε σένα, Χριστή μου, μωρό μου. Και είχα μια όμορφη ζωή. Νομίζω ότι η ζωή μου ήταν γεμάτη αγάπη. Στο κάτω-κάτω, τούτο θέλει ο καθένας. Δόξα σε ο Θεός. Πράγματι, ρε Καλομήρη. Δόξα σε ο Θεός. Κι εγώ μια χαρά επέρασα με τον Χρυσόστο μου. Αγούμε ο καλύτερος. Ναι, καλό. Τέλος πάντων. Αλλά πάντα αναρωθιού μου πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν ήμουν 30 χρόνια υποκυρά και δούλευκα. Καλησπέρα, Χρυσόστομε. Γεια σου, Χρυσάκη μου. Πώς ήταν η μέρα σου? Εκουράστηκα πάρα πολλά. Είχα επιθεωρήτρια από το Υπουργείο και με εκνεύρισε αφάνταστα. Θα μου πει εμέναν η καθεανίδεη πώς να διοικώ το λυκειό μου. Wow, ήταν να είσαι λυκειάρχαινα! Στο γυμνάσιο, ελάλουν, ήταν να σπουδάσω φιλόλογος. Ήμουν και πολλά καλή μαθήτρια. Μετά από 30 χρόνια, δεν ήταν να μου λυκειάρχαινα. Γιατί δεν πήγες για σπουδές, Φρόσο? Εφάμμας οι έρωτες στην πεθερά. Γεια σου, παπά μου. Γεια σου, μάμα. Γεια σου, Γιώργο μου. Γιώργο μου, επιθυμίες τη χορτό σου, πα. Ναι, πολλά, παπά μου. Όπου κι αν είσαι έτοιμη. Αχ, εγώ δεν θα προλάβω να φάω πάλι. Πρέπει να πάω στο φροντιστήριο. Έμαρα στον τηλεφρόν, θα σου φέρω. Όχι, ευχαριστώ. Έχουν εξεταστικοί οι μαθητές μου των ιδιωτικών και δεν θα προλάβω να κάνω διάλειμμα. Την ώρα να την πούψε. Μετά τις 9. Ξάπλωσε, μην με περιμένεις. Μαμά, μπορεί να με σου το είπα ποτέ. Αλλά πάντα ήθελα να φάω κάτι από τα σέρκα σου. Έστω σε μια καπιρούλα. Είναι τα πράγμα. Τι είναι τα πράγμα, Φρός? Ξέρεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι να κυνηγάς την καριέρα σου, να εργάζεσαι και να πρέπει ταυτόχρονα να φροντίζεις σωστά την οικογένεια σου? Και οι γυναίκες, ειδικά εδώ στην Κύπρο, πίστεψε με, πρέπει να καταβάλουν διπλάσια προσπάθεια. Να δουλέψουν σκληρότερα για να αποδείξουν ότι είναι εισάξιες με έναν άντρα. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς στις 6 το πρωί για να ετοιμαστείς, να ετοιμάσεις τα παιδιά, να πας ένα δεκάωρο δουλειά, μετά να σχολάσεις, να πρέπει να διαβάσεις τα παιδιά, να τα πας τις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα να φροντίζεις να είναι όλα σωστά στο σπίτι για τον άντρα και τα παιδιά σου. Ξέρεις, κάποιες φορές αυτό είναι αφόρητα δύσκολο. Εξουθενωτικό. Πώς τα καταφέρνεις? Βάζεις προτεραιότητες. Αλλά το τραγικό είναι ότι στη λίστα των προτεραιοτήτων σου, το τελευταίο πράγμα είναι πάντα ο εαυτός σου. Είμαι πολλά τυχερή. Είσαι, Φρός. Είσαι. Κατάφερες να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να είσαι δίπλα τους σε κάθε τους στιγμή. Και αυτό, πίστεψε με, είναι μεγάλη ευλογία. Ευχαριστώ. Εσύ, παπάκι μου. Είμαι καλά, Σαούλα μου. Όχι, μαστρε μου, εσύ τι έναλλασες? Τίποτε, εγώ είμαι πολλά τυχερό, ρε άντρο. Μάλιστα, μην τα λαπέτω ότι είναι οκ να πει. Μα να μου νομίζεις ρε ότι έχω με την πεθρά σου, γι' αυτό δεν μιλώ, ρε Αντρούι. Με ξέρεις καλά, ρε εμένα, με ξέρεις καλά. Εν εντάξει, Χρυσόστομε, πε. Μα σίγουρα. Ναι. Ναι, αγαπητή μου, το Σάββατο, ναι. Να τα πούμε εκεί. Να σε καλά, γεια, γεια. Αγαπητή μου, θυμάσαι ότι το Σάββατο έχουμε τη δεξίωση στο Προεδρικό, έτσι? Ναι, βέβαια, το θυμάμαι. Πήρες για να επιβεβαιώσεις? Εδώ και 10 μέρες. Ω, εξαιρετικά. Συγγνώμη, αν δεν ζούσες στη ζωή που ζεις τώρα, τι θα ήθελες να ήσουν? Κανένας δεν κατάλαβε. Ω, άντρε, Φρόσα. Τα να μου βρέσεις, κόρη μου, εγώ. Αγαπητή μου. Ναι, αγαπητέ μου. Τι θα φάμε για μεσημεριανό? Φιλέτο πάπιας με σάλτσα blackberry και πουρέ καρότου. Ω, εξαιρετικό.
Εξαιρετικό, Μοντιέ. Ωραία επιλογή για ένα πρέσβη της τάξεως μου. Με συγχωρείς, Χρυσόστομε. Ποιας χώρας? Ποιας χώρας, λέει, συμμετρά. Τα βελίου δεν είναι συμμετρά. Της Κύπρου, λέει, συμμετρά. Πού? Στην Κύπρο. Παπά, έγινε να είσαι πρέσβης της Κύπρου στην Κύπρο. Πρέπει να πάει σε άλλη χώρα. Θέλω να φύγω να πάω σε άλλη χώρα. Θέλω να πάω στην Κύπρο. Και τότε δεν μπορείς να γίνεις πρέσβης. Μπορείς να είσαι πρέσβης στην Κύπρο. Δεν θα αλλάξω για μια χαρά η δουλειά. Παρόλο που σκοτώνουμε στη δουλειά, δεν θα αλλάξω. Να μου κάνει μάστρε. Σε πήρε αρνητικέ. Μια χαρά σκοτώνεται στη δουλειά να μα λείπει. Όχι, 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 να αλλάξω τίποτα. Μια χαρά η δουλειά. Άρα δεν θέλει να αλλάξει ούτε επάγγελμα, ούτε γυναίκα. Εντάξει, έφωσα. Επάγγελμα μπορεί. Επάγγελμα μπορεί. Γυναίκα όμως, όχι. Όχι, φρόσα μου. Να πάω άλλη γυναίκα να τρώτε ξύπαρο παπίρε τη. Δηλαδή, στην ουσία, είμαστε όλοι μια χαρά έτσι όπως είμαστε. Δόξα σου ο Θεός, να χαρά είμαστε. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ουσιαστικά για κάποιο λόγο ο καθένας από εμάς ζει τη ζωή που τον κάνει ευτυχισμένο. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όσα μας έχει προσφέρει η ζωή. Για όλες τις στιγμές. Ακόμα και τις δύσκολες. Γιατί μόνο έτσι να εκτιμήσουμε τις ευχάριστες στιγμές στη ζωή μας. Εγώ ενάλασα μόνο ένα πράγμα. Τι? Αν το βρείτε. Εξαιρετικό, είχε μια βεβαιότητα αυτό το φαγητό. Ευκαιο μάστερς που έχω. Σάκης πάει, Σάκης Designs. Να το πω μετά. Είναι τόσο χώρα, εσύ μετρά, ποια χώρα λέει. Τα βελίου, εσύ μετρά, της Κύπρου, εσύ μετρά. Τα βελίου, εσύ μετρά. Τα βελίου, εσύ μετρά. Τα βελίου, εσύ μετρά, όλοι. Τε μόνοι, δεν λείψα. Καλό, λέω. Εντάξει, αλλά γύρτε το καρτέρο. Τσέγγιαν με άλλη, τσέγγλιτο μου το γιούδι μου, τσέτασο σου μανάλη.